Ευχαριστώ. Κάτοικοι του Πλατανιά Χανίων προσέρχονται με το όχημά τους μπροστά στο Δημαρχείο Πλατανιά για να κάνουν rapid test με τη διαδικασία του drive-thru. Είναι μία ακόμη δράση κλιμακίων του ΕΟΔΗ μετά την ανάλογη διαδικασία που έχει γίνει στους Δήμους Χανίων, Κισάμου και Αποκορώνου. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ και της Αντιπεριφέρειας, με τη στήριξη τώρα από τη δικιά μας, αλλά από ό,τι ξέρω και σε όλο την ενότητα των Χανίων, είναι πολύ σημαντική γιατί διευρύνεται ο όγκος των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις σε ποια βάση λες ότι έχεις θετικά τεστ. Αλλιώς να λες ότι είσαι 6 θετικά στα 10 και αλλιώς να λες ότι είσαι 6 θετικά στα 1000. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτός ο τρόπος που γίνεται επί τόπου το τεστ θα βοηθήσει να εξαχθούν πιο σωστά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη διάσταση του κορονοϊού στην περιοχή των Χανίων. Ξέρουμε ότι είναι σχετικά περιορισμένη. Καλό είναι να ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι η βάση υπολογισμού της για αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Η προσέλευση των πολιτών κρίθηκε ικανοποιητική. Η λήψη δείγματος γινόταν ρινοφαρυγγικά και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνταν στους πολίτες μέσα σε λίγες ώρες. Για την ομαλή διεξαγωγή των τεστ υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος το βλέπει θετικά. Βλέπει ότι διενεργούνται τεστ και αυτό τους ηρεμεί, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης και εμείς με τον τρόπο αυτό εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει στον νομό. Η επιδημιολογική εικόνα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ είναι καλή και στόχος είναι η διατήρησή της υπό την προϋπόθεση πως οι πολίτες θα τηρούν τα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα εν όψη και των εορτών της πρωτοχρονιάς. Ως τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Επόμενος σταθμός κλιμακίων του ΕΟΔΗ για rapid test μέσω αυτοκινήτου στην περιφερειακή ενότητα Χανίων θα είναι ο Δήμος Καντάνου Σελήνου την 3η 5 Ιανουαρίου, ενώ προγραμματίζεται και ανάλογη δράση στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.